Μαζί μας έχουμε τον αντιπρόεδρο του Αστέρα Βάρης, κύριο Ανδρέα Τάρτη, και θα θέλαμε ένα σχόλιο για την κλήρωση τη σημερινή και όπως σου φαίνεται το νέο πρωτάθλημα, το οποίο θα είναι σίγουρα πιο ανταγωνιστικό. Καλησπέρα για μένα. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Άλλη μια πολύ ωραία εκδήλωση της Ένωσης έλαβε τέλος. Μια κλήρωση για ένα πρωτάθλημα της Α κατηγορίας. Η αλήθεια είναι ότι θα είναι πολύ ανταγωνιστικό. Πολύ δυνατές ομάδες. Μια δύσκολη χρονιά. Να ευχηθώ σε όλες τις ομάδες υγεία, να μην υπάρχουν τραυματισμοί και να λήξει το πρωτάθλημα με την κάθε ομάδα να εκπληρώσει τους στόχους της. Ένα μήνυμα σε όλο τον κόσμο της Ανατολικής Αττικής και κυρίως στη Βάρη, πώς να σας στηρίξουν και τι περιμένετε από αυτούς. Η αλήθεια είναι ότι τον κόσμο τον θέλουμε πάντα δίπλα μας. Είναι ο 12ος παίκτης που λέμε. Χωρίς αυτόν δεν μπορούμε να δείξουμε έργο. Και εμείς σαν παράγοντες και οι παίκτες μέσα στον αγωνιστικό χώρο παίρνουμε δύναμη για να συνεχίσουμε το έργο που κάνουμε τόσα χρόνια. Και θα θέλαμε ένα σχόλιο για την πρωτοβουλία που πήρατε πέρσι με τη δημιουργία Β' ομάδας και όπου από φέτος είδαμε να δημιουργεί και ο Οδυσσέας Νέας Μάκρης και πώς σας βλέπετε όλο αυτό το εγχείρημα και αν αποδίδει μέχρι στιγμής. Η αλήθεια είναι ότι το πείραμα να πούμε που κάναμε πέρσι μας έχει βγει σε καλό. Φέτος ήδη από τη Β' ομάδα, από την Αστέρα Β' στην πρώτη ομάδα έχουν προωθηθεί 14 παιδιά. 14 παιδιά τα οποία δεν είναι 100% έτοιμα, αλλά είμαστε σε μια ευχάριστη θέση να βλέπουμε 14 γηγενείς αθλητές της περιοχής, οι οποίοι μπορούν να σταθούν επάξια στο αλφα τοπικό. Εγώ θα πρότεινα, σαν αντιπρόεδρος και υπεύθυνος Ακαδημίων του Αστέρα Βάρης, το παράδειγμα το δικό μας να το πάρουν και άλλες ομάδες. Φέτος από ό,τι άκουσα πήρε και ο Θησέας Νέας Μάκρης. Να ακολουθήσουν το όραμα το δικό μας, να ενισχύσουν αυτά τα παιδιά, γιατί η ΚΑΠΑ 18 για εμένα δεν υπάρχει λόγος να υφίσταται. Ένα παιδί πέρσι, παραδείγματος χάρη του 2003, το οποίο δεν θα μπορούσε να παίξει στο αλφα τοπικό, φέτος θα έκοβε το ποδόσφαιρο. Εμείς δίνουμε το βήμα σε αυτά τα παιδιά να μείνουν στον αθλητισμό μέσω του Αστέρα Β' πάλι και να ακολουθήσουν να είναι στο χώρο. Τώρα, όσα παιδιά πάλι από τον Αστέρα Β' μπορούν, θα επανδρώσουν την αντρική μας ομάδα. Πολύ ωραία. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.